έργου μας του Γιάννη του Τρουμπή και της διοίκησης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο αλλαγών και ανακατατάξεων και αναμφίβολα οικονομικής κρίσης που ακολουθεί την πανδημία του COVID-19 και που δημιουργεί μια σειρά από πρωτόγνωρες προκλήσεις για όλες τις επιχειρήσεις. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας δυναμικά δίνει παρόν στην επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, με την πολιτεία και έχοντας σαφή γνώση και τις ευαίσθητες θέσεις επιχειρηματικότητος, εξασφάλισε με ταχύτητα ποιότητα και αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες που αναζητούσαν τα μέλη τους στη διάρκεια της πανδημίας. Ήμασταν από τα πρώτα επιμελητήρια που δημιούργησε την ιστοσελίδα του ειδική κατηγορία ενημέρωση για τον κορονοϊό, η οποία συνεχίζει να ενημερώνεται άμεσα με τις εξελίξεις στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα σχετικά με το COVID-19. Άμεσα αναλάβαμε τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των μελών και των εργαζομένων μας και απολυμάναμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με σύνθημα επιμένουμε ελληνικά, προτιμούμε αρκαδικά προϊόντα και οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου διοργάνωσε καμπάνια για τη στήριξη των αρκαδικών επιχειρήσεων και προϊόντων με την προώθηση αφισών σε όλη την Αρκαδία. Πρόκειται για μια προσπάθεια τόνωσης τοπικής αγοράς λόγω της πανδημίας. Έχουμε παροχή δωρεάν συμβούλου από ειδικούς συνεργάτες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τα μέτρα προστασίας, για τις πρακτικές οδηγίες της τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων. Στην Τρίπολη έχουμε τον Καρούτζο τον Γιώργο και στην Κοινουρία και Βόρεια Κοινουρία τον Δημήτρη Κόντι. Να αναφέρω ότι με πρωτοβουλία του Προέδρου μας του Γιάννη του Τρουμπή και της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας, επιδιώκουμε με τους συλλόγους, με τους καφεστιάτορες, με τον Εμπορικό Σύλλογο, επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων. Και τελειώνοντας, στην σημερινή εκδήλωση θα μας μιλήσει η Μαρία Ξενοδημητροπούλου, η οποία είναι προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου. Πολύ ωραία πρόσκληση καταρχήν. Όπως ακούσατε, είμαι η Μαρία Ξενοδημητροπούλου, είμαι προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, του γνωστού υγειονομικού που σας ταλαιπωρεί κατά διαστήματα. Λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι. Θέλω να σας πω ότι φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, μια περίεργη χρονιά για όλους. Θα προσπαθήσω να σας αναλύσω κάποιους κανόνες, μάλλον τους βασικούς κανονισμούς του κράτους. Και κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα μπορείτε να ακολουθείτε στις επιχειρήσεις σας, έτσι ώστε να κρατάτε τους εαυτούς σας ασφαλείς, το προσωπικό σας, καθώς επίσης και τον κόσμο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η νομοθεσία πρόσφατα άλλαξε, έχει πολύ μικρές αλλαγές. Μόλις το Σάββατο εκδόθηκαν καινούργιοι κανόνες στήρησης αποστάσεων για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τις δημόσιες επιχειρήσεις κτλ. Να ξεκινήσουμε πρώτα για το βασικό θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Που είχατε αρκετές απορίες και έχετε απευθεί πολλές φορές στην υπηρεσία για αυτόν τον λόγο, να ξεκινήσουμε να δούμε πώς γίνεται αυτός ο υπολογισμός, τι ακριβώς επιτρέπεται κτλ. Να σας πω ότι αρχικώς πρέπει να προσέχουμε για να φτιάξουμε τα καθίσματα στο καταστημά μας. Πρέπει να προσέχουμε πρώτα τη συνολική δυναμικότητα του καταστήματος, δηλαδή για πόσα τραπεζοκαθίσματα έχει διοδοθεί το κατάστημα αρχικά. Προσέχουμε την αναλογία πελάτη χώρου και προσέχουμε επίσης και τις αποστάσεις. Να δούμε για τον εσωτερικό χώρο ανάπτυξης πελατών τι ισχύει. Πώς υπολογίζεται τώρα αυτός. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2,20 τετραγωνικά μέτρα. Είναι για τον εσωτερικό χώρο πάντα μιλάμε, έτσι. Οπότε μετράμε το εμβαδόν, το ωφέλιμο αδειοδοτούμενο πάντα καταστήματος, έτσι. Όχι όλο το κατάστημα, μην γίνονται παρανοήσεις. Το ωφέλιμο αδειοδοτούμενου χώρου και δηλώνουμε για το 2 και το 2, για το 2,2 τετραγωνικά μέτρα. Και προκύπτουν οι καθημένοι που μπορούμε να βάλουμε. Τοποθετούμε τα τραπέζια ως εξής. Έχουμε τρεις επιλογές όσον αφορά τις αποστάσεις. Η πρώτη επιλογή είναι ότι αν στις όμορες πλευρές δύο παρακείμενων τραπεζιών δεν υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα, δεν έχουμε τοποθετήσει, σας το δείξω και σχηματικά παρακάτω, τότε η απόσταση πρέπει να είναι 90 εκατοστά, μετρούμενη πάντα από τις γωνίες των τραπεζιών. Αν στις όμορες πλευρές δύο παρακείμενων τραπεζιών υπάρχουν καθίσματα σε μία εξ αυτών, τότε η απόσταση αυξάνεται κατά 1,20 1 μέτρο και 20 εκατοστά, μέτροντας πάντα από γωνία σε γωνία τραπεζίου και όχι καθισμάτων. Τέλος, αν η απόσταση, αν στις δύο όμορες πλευρές παρακείμενων τραπεζοκαθισμάτων, παρακείμενων τραπεζιών υπάρχουν καθίσματα, τότε η μεταξύ της απόσταση αυξάνεται κατά πολύ σε 1,80
ένα μέτρο και 80 εκατοστά μετρό της πάτε από γωνία σε γωνία. Πάμε τώρα στον εξωτερικό υπαίθριο και ημιπαίθριο εσωτερικό χώρο καταστήματος, εισαγωγικά αυτός ο χώρος. Τι προβλέπετε γι' αυτόν? Να δούμε πρώτα τι είναι ο εξωτερικός υπαίθριος χώρος. Ο εξωτερικός υπαίθριος χώρος είναι ο διαδοτημένος χώρος του καταστήματος, εκτός του φυσικού καταστήματος, που έχει αντιοδοτηθεί και μπορούν να αναπτυχθούν καθίσματα. Εδώ ισχύουν τα εξής. Έχουμε ένα πελάτη ανά 2 τετραγωνικά μέτρα και θα τοποθετούν τα τραπέζια σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν παραπάνω όσον αφορά την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, αλλά εδώ η απόσταση αυξάνεται αναλογικά κατά 0,70, 1,10 και 1,70. Οι υπόλοιπα σε αυτά τα καταστήματα δεν επιτρέπεται καθόλου και η όρθια, έτσι, καθόλου. Οπότε θα μιλάω για καθήκοντος. Εδώ είναι μια σημαντική παράσταση αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Βλέπετε εδώ πέρα μια περίπτωση που έχουμε τοποθετήσει τα ρέγγλα σε μία πλευρά από το δίπλα εκείνων τραπεζιών. Στην περίπτωση, οπότε η απόσταση μετρώμενη από εδώ σε εδώ, δεν ξέρω αν βλέπετε καλά, είναι 1/10. Η περίπτωση που δεν έχουμε καθόλου τοποθετήσει καθίσματα στις δύο πλευρές παρεκκλίνων πλευρών, οπότε μειώνεται και γίνεται σε 70 εκατοστά. Συγγνώμη, αυτό είναι για εσωτερικό ή για εξωτερικό χώρο? Αυτό είναι για εξωτερικό χώρο. Έτσι, ανάλογα, δεν μπορώ να σας τα περάσω όλα, γιατί το εσωτερικό χώρο αυξάνεται όπως σας είπα. 0,90, 1,20 και 1,80, έτσι. Και εδώ είναι η τελευταία περίπτωση που είναι 1,70 εκατοστά, 1,70 εκατοστά. Έχουμε τοποθετήσει καθίσματα περιμετρικά και στις δύο παρεκκλίνες πλευρές τραπεζιών. Λοιπόν, αυτά ήταν για να σας πω όσον αφορά τη διάθεση των τραπεζιών. Τώρα να ξεκινήσουμε να σας πω μερικά πράγματα, κάποια κοινωνικά πρωτόκολλα που μπορείτε να εφαρμόζετε. Για να είστε σίγουροι και για εσάς και για το προσωπικό σας και για τους πελάτες που εξυπηρετείτε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την υποδοχή του καταστήματος. Τι πρέπει να υπάρχει εκεί? Μπαίνοντας σε ένα κατάστημα, θα πρέπει να υπάρχει ένας υπάλληλος, ο οποίος θα υποδέχεται τον κόσμο, με μάσκα ή ασπίδα, εννοείται ότι θα διατηρεί την απόσταση 2 μέτρων από τον πελάτη. Καταγράφει τα στοιχεία ενός οπωσδήποτε ατόμου από την παρέα. Μπορεί και με μικρό όνομα, αν θέλουν να δώσουν τη σεβόμενη πάντα τα προσωπικά δεδομένα, ένα τηλέφωνο, κατευθύνει τους πελάτες και τους οδηγεί στα τραπέζια. Στην είσοδο θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθμό μέσα ατομικής προστασίας, μάσκες, γάρια αντισηπτικό, ώστε οι πελάτες να μπορούν να απολυμάνουν τα χέρια τους και να χρησιμοποιήσουν κάποια από αυτά αν χρειάζεται. Η πόρτα της είσοδου κατά προτίμηση θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή για αερισμό, διαφορετικά προτείνεται να την ανοίγει μόνο ο υπάλληλος, ο οποίος θα ανοίξει την υποδοχή. Γίνεται συχνή απολύμανση σε πόμολα και ρούχα και τα λοιπά επιφάνειες που ακουμπάνε συνέχεια είτε πελάτες είτε το προσωπικό.